Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. 8η αγωνιστική σήμερα για τη Summer Master League και οι Miami Heat αντιμετωπίζουν τους Brazzers Pictures. Miami Heat από τη μία με 4 νίκες και 3 ήττες συνολικά στο καλοκαίρινο πρωτάθλημα κοντά στους Brazzers Pictures, οι οποίοι μετρούν 2 νίκες και 5 ήττες συνολικά. Ξεκίνησε το παιχνίδι με τους σημερινούς γηπεδούχους να έχουν την πρώτη επίθεση. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Βαντής, Κούρκουλος, Παπαδόπουλος, Αναστασίου, Γιώργος και Νίκος ξεκινούν για τους Heat. Πέφτει εδώ πρώτο καλάθι, το οποίο είναι και τρίποντο για Χειρός Παπαδόπουλου. Θα γίνει έτσι το 3-0. Από την άλλη, στην πεντάδα των Πίφτερς βρίσκονται Δημητριάδης, Ζώτος, Πίλτσης, Πολυχρονόπουλος και Χαΐτος. Πολυχρονόπουλος τώρα για τους Μοβ. Ζώτος. Να δούμε στο πλάι. Χαΐτος, άφησε στον Δημητριάδη. Στα 2 δευτερόλεπτα το ρολόι αναγκάζεται να εκτελέσει δίσκη σίδερο. Ανανεώνουν ωστόσο την επίθεση τους οι Brazzers Pictures. Τρίποντο τώρα από τον Χαΐτο. Θετικό rebound. Και άλλο ένα, θα βγάλει έξω πέρα την μπάλα ο Δημητριάδης. Ζώτος εκτελεί από μακριά, το βάζει. Και απαντάει. 3-3. Αναστασίου κατέβαζε αργά αργά. Με 2 τρίποντα έχουν ξεκινήσει και οι δύο ομάδες. Παγίδα τώρα πάνω στον Παπαδόπουλο, έγινε το κλέψιμο. Ο Λιχρονόπουλος έχει στην άλλη πλευρά. Παρεχθεί το φάουλ από τον Κούρκουλο. Πρώτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Ο Πίλτσα επαναφέρει από το πλάι. Ο Λιχρονόπουλος πάει κοντά του ο Δημητριάδης να του δώσει επιλογή για σκριν. Μπάλα φτάνει στην γωνία. Ζώτος εκτελεί, θα το βάλει κι αυτό. 3-6. Με 2 στα 2 τρίποντα από τον Ζώτο. Τρία καλάθια έχουμε δει μέχρι στιγμής και τα τρία έχουν έρθει πίσω από τα 6-75. Αναστασίου αφήνει έξω ένα τρίποντα από τον Παπαδόπουλο, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Πιλτσής αφήνει πιο πίσω στον Πολυχρονόπουλο. Πιέζεται ασφυκτικά τώρα από τον Βαντή. Μια σκαστή πάσα, είδε την κίνηση του Χαΐτου, θα κοπεί αυτός καλά. 2 δευτερόλεπτα, Πίλτσης προλαβαίνει το ρολόι, θα στοχίσει όμως. Οι Heat τώρα στην επίθεση θέλουν να τρέξουν. Το σπίτι από τον Παπαδόπουλο θα κάνει βήματα. Πάει χαμένη έτσι αυτή η επίθεση για τους γηπεδούχους. Θα επιστρέφουν γρήγορα γρήγορα στη δική τους επίθεση οι Pictures. Πίλτσης. Μπάλα κατέληξε εκτός, η κατοχή ωστόσο παραμένει στους Μοβ. Έγινε το κλέψιμο. Έχει στην άλλη πλευρά ο Βαντής, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Πολυχρονόπουλος, Σωτηριάδη στα δεξιά. Με το ένα χέρι θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 3-8. Νίκος Αναστασίου αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει. 6-50 πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου. Και οι Brazzers Pictures προηγούνται. Κούρκουλος άφησε στο πλάι. Μια προσποίηση. Την μπάλα στην περιφέρεια. Ωραία, γύρισαν εδώ την μπάλα. Η Κυπεδούχη Παπαδόπουλος δεν προλάβει να εκτελέσει έγκαιρα. Του μείνει η μπάλα στο χέρι. Και έτσι παραμένουν στους τρεις πόντους οι γηπεδούχοι. Δεν έχουν πετύχει άλλο καλά πέρα από το τρίποντο του Παπαδόπουλου, το οποίο άνοιξε και το σκορ. Ζώτος, Πολυχρονόπουλος ζητάει ηρεμία. Σωτηριάδης θέλει την μπάλα στα χέρια του, Πίλτσης του δίνει χώρο. Πήρε ο Ζώτος στο πλάι, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο στο δικό του. Και συνέχεια κόβεται με φάουλ ο Αναστασίου. Πίσω θα γίνει επαναφορά. Ο Νίκος Αναστασίου αφήνει στον Παπαδόπουλο.
στην κορυφή. Ένα τρίποντο από τον Βαντί, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Ανανεώνει όμως ο Αναστασίου. Κοντά σε δύο αντιπάλους πήγε εκεί. Υπάρχει φάουλ το οποίο τους κάνει ο Πολυχρονόπουλος και είναι το δεύτερο για τους Μπίχτερς, ένα μέχρι στιγμής για τους Miami Heat. Στο σίδερο η πρώτη βολή. Γιώργος Αναστασίου ετοιμάζεται για την δεύτερη. Θα την χάσει και αυτή, 0-2. Και τώρα ο Σωτηριάδης γύρισε μια ρισκαδόρικη πάσα, δεν πέρασε. Ο Κούρκουλος προσπαθεί να κρατήσει, θα τα καταφέρει. Πολυχρονόπουλος βρέθηκε στο παρκέ. Πάει μόνο στη φάση ο Κούρκουλος, πολύ καλά θα κάνει. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Θα κερδίσει και το φάουλ. 5-8 και δίνει και τη λύση μετά από ώρα για τους γηπεδούχους οι οποίοι είχαν κολλήσει στους τρεις πόντους. Έξω η βολή. Παραμένει το 5-8. Πίλτσις. Πολυχρονόπουλος εκτελεί από την κορυφή. Δεν είναι καλό το σουτ. Μαζεύει ο Κούρκουλος. Η μπάλα στα χέρια του Νίκου Αναστασίου. Θέλησε να βρει τον Γιώργο. Δεν δείχνει συνεργασία. Πίλτσις. Πάει στο ενασμέναν. Υπήρξε πολύ ψηλά εκεί ο Αναστασίου. Κατάφερε να δυσκολέψει εκεί το τέλειωμα του Πίλτσο, ο οποίος αστόχησε. Παπαδόπουλος, καθίστε πάσα νέο λάθος από τους Hits. Πολυχρονόπουλος τώρα έχει και την επιλογή για πάσα στον Ζώτο. Θα πετύχει ένα δύσκολο καλάθι. Θα γράψει το 5-10. Στο συν 5 πλέον. Η Μόβ πας απέναντι στον Κούρκουλο τώρα η μπάλα. Κρατάει δυνατά. Με ευκαιρία για τους Χιτς. Παπαδόπουλος με χώρο από την κορυφή. Η μπάλα στο σίδερο. Μάχεσε εκεί κάτω από τη ρακέτα και ο Πίλτσες καθαρίζει. Θέλει να τρέξει τώρα. Παίξε με τον Ζώτο. Βλέπει αυτή την επιλογή του Χαΐ του απέναντι. Δεν βγήκε ευνηδιασμός. Προλαβαίνει και ο Πολυχρονόπουλος και κερδίζει και το φάουλ. Από τον Γιώργο Αναστασίου. Γίνει το δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους, για τους οποίους θα περάσουν τώρα στο μάτς. Μαρινάκης και Ταγματάρχης. Ένα δίποντο από τον Ζώτο. 5-12. Με κάτι λιγότερο από 4 λεπτά να απομένουν για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Αναστασίου βλέπει τις επιλογές του. Πίνει στον Μαρινάκη και αφήσει με τη σειρά του στον Ταγματάρχη. Πάσα έξω. Και πάλι Μαρινάκη στο 1 δευτερόλεπτο. Δεν είχε δει το ρολόι. Δεν καταλαβαίνει ότι ο χρόνος τελείωνε. Έτσι θα πάει να εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Έγινε επαναφορά. Θέλησε κατευθείαν να βγάλει την άλλη πλευρά ο Πίλτσης. Δεν πέρασε όμως η πάσα. Έτσι και έτσι είναι τώρα στην επίθεση. Αλλά φτάνει στον Ταγματάρχη. Αυτός θα πάρει το σου μπροστά τον Πίλτση. Θα τον βάλει κιόλας. 7-12 μπορεί να πήξε πολύ ψηλά ο Πίλτσης. Ανακάλυψε το οπτικό πεδίο εκεί του Ταγματάρχη. Εκείνος όμως εφέξε και μείωσε τους 5. Έχουμε θετικό φάουλ μακριά από την μπαλά. Στρέφει έτσι η κατοχή στους γηπεδούχους. Μαρινάκης αργά αργά κατεβάζει. Θέλει να γυρίσει ο Αναστασίου. Δεν τελειώνει καλά τη φάση. Υπάρχει φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Πολυχρονόπουλο. Και είναι και το δεύτερο φάουλ αυτό για τον Γιώργο Αναστασίου. Τρίτο για τους Miami Heat. Ο
Πολυχρονόπουλος. Είναι από τα μαρκαρίσματα. Ο Ζώτος επιλέγει να παίξει με τον Σωτηριάδη. Καλή άμυνα του Καγματάρχη. Έχει ακουμπήσει και ο Σωτηριάδης κιόλας, ο οποίος διαμαρτύρεται τώρα. Θεωρεί πως δεν έχει ακουμπήσει. Τελευταίος ο Κούρκουλος εδώ μεταξύ επέστρεψε στο παρκέ. Συνέχεια στο μάτς με τον Βαντί. Όχι, με συγχωρείτε, με τον Νίκο Αναστασίου. Ο Βαδόπουλος, 2 και 15 τώρα στο ρολόι. Αναστασίου αφήνει δίπλα του στον Ταγματάρχη. Ο Βαδόπουλος, 3 δευτερόλεπτα απομένουν. Κούρκουλος θα το πάρει στη λήξη του χρόνου. Ίσα ίσα βρίσκει Στεφάνη μπάλα. Καταλήγει στον Σωτηριάδη. Τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Σωτηριάδης υποπίεση, δεν τα καταφέρνει καλά. Έχει όρθιο το βλέμμα του Νίκος Αναστασίου. Θα περάσει από τον προσωπικό του αντίπαλο. Μας αφήσει από την πλάτη, όχι καλή. Και βρισκόταν εκεί ο Μαρινάκης. Χαμένη ευκαιρία ακόμα μια για τους Miami Heat, ώστε να ρίξουν την απόσταση. Σωτηριάδης έχει μείνει ξεχασμένο στην άλλη πλευρά. Προσπάθησε να χτυπήσει γρήγορα. Δεν το έβαλε. Και τώρα κατεβάζει ο Αναστασίου. Ωραία, πάσα του Ταγματάρχη. Ανάποδο λέει άφθα, κοπεί από τον Πίλτσι. Αλλά είναι για τους Miami Heat, όπως λέει ο ρεφερή. Αλλαγή τώρα για τους Πίχτερς. Αλέξανδρος Γεννόπουλος στο μάτς. Μαρινάκη στην κορυφή. 10 δευτερόλεπτα θα το πάρει από εκεί. Αστοχή ωστόσο, ψηλότερα ο Πίλτσις. Βρήκε τον Πολυχρονόπουλο στην κίνηση, θα μπει το καλάθι. 7-14. Double score πλέον. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό για την πρώτη περίοδο. Αναστασίου στα δεξιά με τον Βιανόπουλο μπροστά του. Χαμηλή πάσα για τον Κούρκουλο. Και πάλι Αναστασίου επιχειρεί από το πλάι, ευστοχή για το 9-14. Πίλτσις. Ροζότος χωρίς δεύτερη σκέψη θα εκτελέσει τρίτο τρίποντο δικό του, 9-17. Ξεκίνησε καλά, βρίσκεται από τα 6.75 ο Ζώτος. Το αποδεικνύει και πάλι. 21 δευτερόλεπτα, 15 τώρα για τους Miami Heat. Κάνει την κίνηση ο Παπαδόπουλος, βγαίνει στα αριστερά. Στην κορυφή του Αναστασίου με 5 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Καλή άμυνα από τον Πίλτσι, ο οποίος θέλει να φύγει και στην άλλη πλευρά. 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι, αφήνει με τα αριστερό. 9-19 διαφορά. Σε 10 δεν μετράει και το σουτ του Παπαδόπουλου. Φινάλι λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 9-19. Ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος της αναμέτρησης. 9-19 στο συν 10 έχουν καταφέρει να ξεφύγουν οι Blazers Victors, οι οποίοι έδειξαν να πατούν καλύτερα σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού. Παπαδόπουλος θέλει να τα κάνει όλα μόνος σε αυτό το coast to coast. Όχι, ωστόσο στο τελείωμα και ο Πίλτσις φαίνει στον Πολυχρονόπουλο. Πολυχρονόπουλος με το Μαρινάκι πάνω του κολλημένο. Γεννόπουλος βλέπει απέναντι τον Χαΐτο. Στο για δύο πόντους, αδύναμο όμως. Το φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Βαντί. Έφεραν τώρα οι γηπεδούχοι Μαρινάκης. Κάνει την κίνηση ο Παπαδόπουλος όπως και ο Βαντής. Μαρινάκης κρατάει. Κερδίζει το φάουλ από την παρέμβαση του Παναγιώτη Γεννόπουλου. Είναι και το δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Μπίχτερς. Κούρκουλος, Μαρινάκης. Πήγε στην περιφέρεια για να εκτελέσει, ο Βαντής δεν το βάζει. Ο Πίλτσι
πάσα άφησε στον Χαΐτο, χωρίς να βιαστεί αυτός, οργανώνει αυτή την επίθεση για τους Σμόβ. Φίλτσις με τα αριστερό, θα τελειώσει ωραία. 9-21, διαφορά ανεβαίνει πλέον στους 12 πόντους. Φάουλ εδώ, πρέπει να έχει γίνει από τον Χαΐτο, ό,τι μπορώ να καταλάβω. Και ο Κούρκουλος θα πάει στη γραμμή. Έξω πρώτη βολή, δεν αλλάζει το 9-21. Μαζί τώρα για την δεύτερη. Αυτή θα τη βάλει. 10-21. Πολυφρονόπουλος. Μένει ψηλά να τον πιέσει ο Μαρινάκης. Κρατάει ο Πολυφρονόπουλος, αφήνει στην γωνία εκεί όπου περιμένει ο Διανόπουλος. Δεν είναι καλό το σουτ. Καθαρίζουν για τη φάση οι άσπροι. Ματής είδε στο πλάι τον Ταγματάρχη. Ένα σουτ για δύο από μέση απόσταση. 12-21. Μειώνουν πλέον σε μονοψήφιο οι Miami Heat. Και πάλι αστυνομική πίεση στο κατέβασμα της μπάλας. Υπάρχει φάουλ όμως αυτή τη φορά. Το έχει κάνει ο Παπαδόπουλος. Ενώ ο Ζώτος θα επιστρέψει για τους Brothers Bichters. Έχουμε αλλαγή και για τους Kids με τον Γιώργο Αναστασίου να επιστρέψει στο μάτς, όπως και ο Νίκος. Καλά πήγε στον Ζώτο. Πολύ καλή άμυνα από τον Αναστασίου, θα του πάρει την μπάλα. Βλέπει τον Γιώργο που έχει φύγει στην άλλη πλευρά, κράτησε την κατοχή. Πάσα εκπληκτική, έχει προηγηθεί όμως. Επιθετικό φάουλ καθώς είχε προλάβει και είχε στηθεί εκεί ο Πίλτσης. Και έτσι πάει στράφη. Αυτή πολύ καλή ενέργεια από τον Παπαδόπουλο. Πίλτσης. Σε φεύγει ωραία, δίνει ύψος. Αυτό έχει όμως την συνέχεια. Αναστασίου αφήνει στον Νικό. Πάλι Αναστασίου. Ένα τρίποντο από τον Σκούρκουλο. Δεν βρίσκει στόχο. Η μπάλα καταλήγει στον Ζώτο. Διανύσαμε τα πρώτα τρία λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Παγίδα από δύο εκεί στον Ζώτο. Και υπάρχει νέο φαουλ από τον Παπαδόπουλο. Σου πάρει φάουλ από το Μαρινάκι. Και έχουμε βολές. Στη γραμμή ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Ευστοχή στην πρώτη. 12-22. Και η δεύτερη, 12-23. Στρέφουν στο συν 11 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Μαρινάκης. Πήρε ο Αναστασίου. Πάει από τα αριστερά, ωραία, θα συνεργαστεί με τον Κούρκουλο. Θα βγει και της εκεί στη μάχη του. 14-23. Ζώτος. Αλλάζει κατεύθυνση, δίνει και το σκηνικό ο Σωτηριάδης, θα κοπεί το σουτ και στη συνέχεια έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει Miami Heat. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. 6-15. Πριν πάμε στη
την Ανά Παυλά. Μαρινάκης, Μαντής. Τώρα Αναστασίου, ο οποίος έχει βάλει στην πλάτη τον Σωτηριάδη. Θα γίνει το κλέψιμο. Αλέξανδρο Βιαννόπουλος Ζώτος βρήκε τον Παναγιώτη. Θα στοχίσει αυτός από κοντά. Κρατάει στη γωνία και αφήνει στον Αλέξανδρο Βιαννόπουλο. Πίλτσης Ζώτος θυμμένος, θα εκτελέσει για τρεις. Άσογο το σούτου, μάζεσαν οι άσπροι. Και φεύγουν τώρα στην επίθεση με τον Βαντή. Σκέφτηκε για λίγο να το πάρει. Αναστασίου θα εκτελέσει για δύο, θα το βάλει. Ο Γιώργος Αναστασίου 16. 23, διαφορά πέφτει πλέον στους 7. Έχουμε και time out για τους Brothers Richters. Συνέχεια στην δράση. Σε 16-23 βρισκόμαστε, 5-20 πριν από το φινάλι και τη δεύτερη περίοδου. Σταθερά μπροστά από τα πρώτα λεπτά οι Brothers Richters. Σωτηριάδης με τον Αναστασίου να έχει απλά το μαρκαρισμά του. Κλείνουν δύο πάνω του, λίγο ελευθερό μου θα σκοράρει. Κρατούν οι Μπίχτερς με τον Ζώτο να εκτελεί από την γωνία. 16-26. Ζώτος συνεχίζει να πυροβολεί από μακριά. Και φέρνει και πάλι τη διαφορά σε διψήφιο. Αναστασίου να δούμε αν θα απαντήσει, όχι. Τούρκουλος μάζεψε το επιθετικό. Και αφήνει έξω τώρα στον Βατή. Κοιτάει το σκριν. Τουρκούλος στα 5. Γύρισε, εκτέλεσε, το βάλε. 18-26. Γενόπουλος. Στα η κίνηση. Μαρινάκης έχει μείνει πάνω του. Προπολιχρονόπουλος. Δευτερόλεπτα τώρα το χρονόμετρο. Τρίποντο του Πολυχρονόπουλου και αυτό μέσα. 18-29. Πολύ καλή δουλειά από μακριά, συνεχίζεται για τους Μπίχτερς. Μαρινάκης, Βαντής, Αναστασίου και Βαντής ξανά. Μαρινάκης, ανάποδο λέει, άποση καλό. Μαζεύει ο Σωτηριάδης. Ζώτος τώρα. Σε στον Γιαννόπουλο. Σωτηριάδης. Ο Αναστασίου έχει αναλάβει να τον μαρκάρει. Από τα δεξιά ο Σωτηριάδης άφησε έξω ο Ζώτος. Νέο τρίποντο. Αυτή τη φορά όμως όχι καλό. Ο Σωτηρειάδης μάζεψε. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ στην συνέχεια. Το οποίο το έχει κάνει ο Γιώργος Αναστασίου. Αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες, τερματάρχης από τη μία περνάει στο μάτς, ενώ από την άλλη έχουμε τον Κάιτο ξανά στο παρκέ. Μέσα η πρώτη. 18-30. Χάνει την δεύτερη ο Σωτηριάδης. Ο Δημητριάδης μας χωρίζει, τόσο να τον λέω λάθος. Αλλιώς. Κόβηγε η πάσα από τον Ζωτό. Πολυφρονόπουλος. Ένα τρίποδο του Ζώτου. Δεν θα βρει στόχο, η μπάλα θα περάσει και εκτός αγωνιστικών ορίων. Είναι για τους Miami Heat. Στο μείον 12 υπερθύμιζε η γηπεδούχη. Σε απόσταση 12 από τον Brothers Richters. 2-44. Πριν ολοκληρωθεί και η δεύτερη περίοδος. Μαντής το θέλει το σουτ. Δεν το έβαλε όμως. Διεκδικήσιμη μπάλα ξανά στα χέρια των Heat. Θα γυρίσω Αναστασίου, έχει κερδίσει το φάουλ τον Πολυχρονόπουλο. Yeah.
Πίλτσης θα περάσει τώρα στην θέση του Πολυχρονόπουλου. Αναστασίου, στόχισε. Και τώρα Ζώτος. Καλή άμυνα τον Αναστασίου, ακόμα μια. Αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά η Hits, θα τελειώσει μόνο στη φάση του Αναστασίου, 20-30. Πίλτσης. Και πάλι μπαλά σε εκείνον, ξανά Πίλτσης στα 13. Γεννόπουλος από το πλάι, είναι άστοχο το σούτου. Θα πει πάσα στην συνέχεια από τον Μαρινάκη. Ταγματάρχης 2-2. Θα τελειώσει ο ίδιος τη φάση. Θα τα κατάφερε καλά. 1,5 λεπτό ακόμα πριν το ημίχρονο. Ο Μητριάδης δεν μπορεί να βρει στόχο. Μαρινάκης. Ξεφεύγει. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Αΐτος θα περάσει. Υπάρχει επιθετικό φαούλ επάνω στον Αναστασίου. Να τον αποφύγει. Έκανε το φάουλ ο παίκτης των Brazzers Pictures. Από 5 ομαδικά και για τις δύο ομάδες τώρα. Ο Δημητριάδης. Επέστρεψε, όχι, δεν γίνεται τελικά, θα παραμείνει στο παρκέ ο Χαΐτος. Μαρινάκης. Αναστασίου, μπαλά πιο έξω. Τρίποντο του Βαντί. Το ψάχνει το μαχαίνο σούπερ, καταφέρει να το βρει μέχρι στιγμής. Κούρκουλος εκεί μάχεται, κόντρα σε 3. Θα βγαίνει και στο rebound. Ανανεώνεται έτσι η επίθεση. Μαρινάκης θα το επιχειρήσει, ούτε αυτός. Παραμένει το 20-30. Πολυχρονόπουλος. Ωραία κίνηση. Έπαιξε με τον Χαΐτο. Γυρίζει ωραία, υπάρχει και φάουλ. 20-32. Δεν μπόρεσε και να τον περιορίσει. Ο Μαρινάκης έχει ευκαιρία για ένα μέσο τρίποδο τώρα, ο παίκτης των Brazzers Pictures. Να απομένουν 28 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Θα βάλει και την συμπληρωματική βολή του. 20-33, στο σύν 13 πλέον. Οι φιλοξενούμενοι, αν δεν κάνω λάθος, αυτή πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Ο Αναστασίου θα μείνει και λίγα δευτερόλεπτα στην συνέχεια για μια νέα επίθεση. Αποκλήση 3 δευτερόλεπτων υπάρχει ανάμεσα στα 2 χρονόμετρα. Αλλά στο πλάι, Κουρκούλος. Βλέπει επιλογές, 2 δευτερόλεπτα, 1 προλαβαίνει στο τσακ το ρολόι, θα το βάλει. 22-33, ένα φυσίσω από το κέντρο, λίγο έλειψε να σκοράρει ο Πολυχρονόπουλος. Φινάλε ωστόσο στο ημίχρονο με το σκορ στο 22-33. Και η τρίτη περίοδος, 22-33. Το σκόρ εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Το μάτς ανάμεσα σε Miami Heat και Brazzers Pictures. Πίλτσης θα ανεβάσει άλλο τώρα την διαφορά, 22-35. Σαν πέρα καλή από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Κράτουν το τιμόνι στα χέρια τους. Παπαδόπουλος. Έμεινε στον αέρα, σημάδευσε σωστά, 24-35. Γεννόπουλος. Πολυχρονόπουλος. Στα δεξιά, Δημητριάδης. Βλέπει τις επιλογές του, έχει 4 δευτερόλεπτα, θα αναγκαστεί να εκτελέσει εκεί
με κολλημένο πάνω τον Αναστασίου. Παπαδόπουλος θα κάνει όλα μόνος του. Δεν θα του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού και ο Πίλτσης θα τον κόψει στην συνέχεια. Θα περάσει και την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του. Φεύγει στην άλλη πλευρά, Βγενόπουλος θέλει να τον ξαναβρει. Δεν βγήκε όμως η συνεργασία. Και έτσι χάστηκε και ο συνδυασμός. Γραμματάρχης από το πλάι. Σε λίγο περισσότερη δύναμη. Άστοχο. Άστοχη προσπάθεια συνέχεια από τον τρία δευτερόλεπτα, έμεινε μόνος του, εκτέλεσε, το βάλε κιόλας. 27-38. Στο συν 11 επιστρέφουν οι φιλοξενούμενοι, με συγχωρείτε. Για τον Πίλτσι έχουμε πόδι. Νέο τρίποντο από τον Ζόδος, καλό. Ο Παπαδόπουλος από κοντά δεν θα εκτελέσει σωστά. Στην άλλη πλευρά τώρα οι Μπίχτερς. Ζώτος προσποιήθηκε. Πήρε το τρίποδο, το χάσε. Και συνέχεια υπάρχει φάουλ. Στη γραμμή Πολυχρονόπουλος μετά από το πρώτο μαδικό των γηπεδούχων. Μέσα η πρώτη, 27-39. Έξω η δεύτερη. Αλλά έχουν το κατοχή και πάλι στα χέρια τους Μπίχτερς μετά το εξωτερικό rebound. Μπίλτσις παίρνει τα βήματα, βρίσκει την πάσα έξω για τον Δημητριάδη. Υποπίεση η προσπάθειά του, καλή άμυνα τον Αναστασίου. Θέλει να τρέξει. Περάσει από τον Γενόπουλο και θα του κάνει το φάουλ. Τελικά ο Αλέξανδρος Γενόπουλος. Κούρκουλο να επιστρέψει στο παρκέ, θα πάρει την θέση ταγματάρχη. Αναστασίου. Θα βάλει στο χέρι του δυναμικά ο Πίλτσης. Θα κάνει το φάουλ στον Κούρκουλο. Στέλνει τώρα στη γραμμή για δύο προσπάθειες. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους Μπίχτερς. Ένα ομαδικό μέχρι στιγμής για τους Hits. Δεν θα μπει μέσα η πρώτη.
Μίτσιτς στον στόχο. Παραμένει έτσι 27-39. Πολυθρονόπουλος. Γίνει δυναμικά ο Παπαδόπουλος με αυτοθυσία, θα κλέψει. Και φεύγουν στον εφνιδιασμό τώρα οι γηπεδούχοι. Θα τελειώσει με επιτυχία τη φάση ο Βαντής. 29-39. Έχουμε ένα σφίγμα. Καθώς φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Παπαδόπουλος, δεν δείχνει να είναι κάτι. Συνεχίζεται έτσι η δράση. Με τους Μόβρα είναι στην επίθεση. 5-40. Πριν από το φινάλι και τη τρίτη περίοδου. Έτσι όσο ωραία στον Δημητριάδη. Ο Πολυχρονόπουλος εκείνος όμως έχει σπρώξει τον Αναστασίου για να πάρει καλύτερη θέση. Και έτσι έχουμε το επιθετικό φάουλ. Παναγιώτης Βιαννόπουλος επιστρέφει στο παρκέ στη θέση του Πολυχρονόπουλου. Το Αναστασίου οργανώνει τώρα για τους άσπρους. Πάσα χέρι με χέρι στον Βαντή και αυτός θα επιλέξει τον Αναστασίου. Δεν πέρασε όμως από τον Ζώτο η πάσα του. 10 δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεση των Miami Heat. Κούρπουλος. Βγήκε στη γωνία και εκτέλεσε ο Παπαδόπουλος. Δεν το έβαλε ψηλότερα όμως εκεί ο Αναστασίου. Θα πετύχει και το καλάθι. Πήδηξε στο Θεό, μάζεψε το επιθετικό rebound. Σκόραρε στην συνέχεια για το 31-39. Γενόπουλος. Ζώτος. Θα εκτελέσει εκτός ισορροπίας. Γενόπουλος μαζεύει. 2 δευτερόλεπτα. 1. Έχει τελειώσει η επίθεση. Διαμαρτυρίες από την πλευρά των Brazzers Victors. Ότι έχει χτυπήσει Στεφάνη Μπαλά. Δεν έχει χτυπήσει, λένε οι διαιτητές. Συνέχεια με τους Hits να είναι στην επίθεση. Η διαφορά έχει πέσει στους 8, μπορεί να μειωθεί κι άλλο. Αν πετύχει κάτι καλό τώρα οι γηπεδούχοι. Κουρκουλός. Ένα δίποδο του Αναστασίου. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Και τώρα Δημητριάδης. Πίλτσις. Έχει πάρει θέση μπροστά από τον Αναστασίου. Χαΐτος γυρίζει με το δεξί. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Αναστασίου έχει χώρο. Και πάλι μπαλά στα δικά του χέρια. Στοχή από κοντά. Πήρε το ευθετικό λοιπόν το Γιώργος Αναστασίου, ο οποίος συνεχίζει να μάχεται, επέμεινε και κερδίζει τελικά φάουλ για 2 βολές. Φάουλ που είναι το 4ο για τους MOV. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην τρίτη περίοδο. Και αν άκουσα καλά, αυτό είναι και το 3ο φάουλ του Πίλτσι. Χάνει την πρώτη βολή ο Αναστασίου. Ανοίγει την δεύτερη, ανανεώνεται ωστόσο η επίθεση. Ωραία η πάσα, εξαιρετική. Κούρκουλος θα την εκμεταλλευτεί. Πολύ ωραία εδώ του δώσε. Έτοιμο καλά σχεδόν ο Παπαδόπουλος. 33-39. Και έχουμε time out για τους Μπίχτερς. Ένα σέρι 6-0 έχουν καταφέρει να κάνουν οι Miami Heat, που τους έχει φέρει ακόμα πιο κοντά στους αντιπάλους. 33-39 το σκορ. 6 πόντοι τώρα χωρίζουν τις δύο ομάδες. Τρίποδο του Πολυχρονόπουλου. Όχι καλό. Μια μακρινή πάση η οποία θα φτάσει στον Αναστασίου. Θα το βάλει αυτός. Με μία πάση έφτασαν στο καλάθι οι γηπεδούχοι. 35-39 πλέον. Και διαφορά στους 4. Πίλτσις. Ζητάει κάποια κίνηση. Πυροβιονόπουλος. Δεν πέρασε η πάσα του. Νέο κλέψιμο από τους Hits. Αναστασίου, Παπαδόπουλος.
Βγαίνει στο πλάι, Αναστασίου τώρα θα εκτελέσει για 3. Κοντό το σούτ όμως. Θετικό rebound για τους Hits, νέο τρίποντο από τον Βαντί. Ας το χωκεί αυτό. Δύο χαμένους προσπάθειες από μακριά για τους γηπεδούχους Πίλτσης. Παίζει έξω με τον Χαΐτο. Περιμένει αυτούς να επιστρέψουν όλοι οι συμπαίκτες στην επίθεση. Πατώντας η γραμμή εδώ ο Δημητριάδης. Το έχασε, Παπαδόπουλος θα επιχειρήσει και πάλι. Ωραία θα βρει τον συμπαίκτη του και ο Μαρινάκης θα πάρει την ασίστ του Βαντί. 37-39, απόσταση ενός διπόντου πλέον. Ορίζει Miami Heat και Brazzers Bichters. Επιστρέφουν οι γηπεδούχοι με ένα σερί 10-0 πλέον. Ωραία, πολύ Πολυφωνόπουλος θα περάσει. Προσποιήθηκε, βρήκε το χέρι και ο Σωτηριάδης, ο Αναστασίου. Και θα τον στείλει στη γραμμή των Βολών. Τέταρτο φαουλ κιόλας για τον Γιώργο Αναστασίου. Και θα αποσυρθεί τώρα έτσι γρήγορα από τους γηπεδούχους. Στη γραμμή ο Πολυχρονόπουλος για να βάλει τέλος στο σέρι των αντιπάλων του, θα το κάνει. 37-40. Έξω η δεύτερη, παραμένει το συν 3. Παπαδόπουλος, Κούρκουλος γυρίζει προς τα στεψόμενα χέρια. Μια σφαλιάρα στην παλέκη από τον Μαρινάκη. Βαντής για 3, δεν μπορεί να ευστοχίσει Κούρκουλος. Επιμένουν οι Hits. Μαρινάκη στα 9, πάει προς τα μέσα, δεν φοβάται κανέναν. Αλλά στη γωνία πρόλαβε καθαρά ο Βαντής. Κούρκουλος από την κορυφή, ούτε τώρα. Επόμενες χαμένες ευκαιρίες από την πλευρά των Hits. Και τώρα έχουμε και μια προειδοποίηση στον Πολυχρονόπουλο για κάποιες διαμαρτυρίες. Τρίτο ομαδικό για τους άσπρους. 4 υπενθυμίζω από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Πίλτσης. Αίτος εκτελεί από μέση απόσταση. Ψηλότερα ο Κούρκουλος. Παδόπουλος ανεβάζει ταχύτητα, χάνει την μπάλα όμως από την κατοχή του. Αλλά λίγο να περιοχθεί εκεί ο Χαΐτος. Δέχεται το φάουλ από τον Ταγματάρχη. Φάουλ τέταρτο και για τους γηπεδούχους. Ανέφερε ο Βγενόπουλος, Πίλτσης. Να μπήκαμε στην τελευταία 48 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Έχει πάρει θέση εκεί ο Χαΐτος, θα φτάσει μπάλα σε εκείνον. Θα τελειώσει τη φάση για το 37-42. Στα δεξιά στον Μαρινάκη. Το άφησαν χώρο οι Μπίχτερς. Δεν τους τιμώρησε. Την μπάλα θα περάσει κατευθείαν εκτός. 7,9 τώρα στο ρολόι. Θα έχουν και λίγα δευτερόλεπτα στην συνέχεια οι Miami Hits για την δική τους επίθεση. Εκτός και αν υπάρχει κάποιο επιθετικό rebound. Πολυχρονόπουλος, Μαρινάκης ψηλά. Δεν έχουν χώρο να δώσουν οι Hits. Δημητριάδης θα δώσει το screen. Θα συμπληρώσουν τα 5 ομαδικά οι γηπεδούχοι. Και έχουμε βολές για τον Πολυχρονόπουλο. Το χρονόμετρο έχει σταματήσει στα 8,3. Κάποιες εξηγήσεις εκεί από τον ρέφερι στον Πολυχρονόπουλο. Όσο ετοιμάζεται αυτός για την πρώτη από τις δύο βολές του. Χαμένη η πρώτη. Μουσική.
δεύτερη. 37-43. Τα δευτερόλεπτα τώρα Παπαδόπουλος στα 5. Συνεχίζει μόνος, θα αφήνει έξω. Βαντής εκτελεί. Αστοχή στο τρίποντο. Και ολοκληρώνεται έτσι η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 37-43. Ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος του παιχνιδιού. 37-43 το σκορ. Σταθερά μπροστά οι Brazzers Bixers. Νωρίτερα με ένα σερί τους οι φίλοι γηπεδούχοι μείωσαν στους δύο πόντους. 37-39 έδειχε ο φωτεινός πίνακας. Ωστόσο μπόρεσαν να κρατήσουν το υπερπροβάδισμα οι Brazzers Bixers και προηγούνται τώρα με 6 πόντους. Αναστασίου από κοντά θα τα καταφέρει. Και τα γραμματάρχη στην συνέχεια της πάσης θα κάνει το φάουλ. Που είναι και το τέταρτο δικό του. Πίλκης Χαΐτος. Πάσα έξω. Ένα τρίποντο από τον Χαΐτο. Όχι στο στόχο και μαζί ο Μαρινάκης. Αναστασίου. Πέρασε, έφτασε μέχρι μέσα, θα καταλήξει στο καλάθι μπάλα. Να υπάρχει και σύλλημα για φάουλ. 39-43. Δεν δίστασε εκεί ο Νίκος Αναστασίου να πάρει πάνω την προσπάθεια. Και τώρα έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Μπορεί να ρίξει και πάλι την διαφορά στους 3 πόντους. Χάνει ωστόσο την βολή του, δεν αλλάζει και το 39-43. Πίλτσις πιέστηκε, κράτησε. Πολυχρονόπουλος, πάει αντίθετα από το σκριν. Ζητάει ο Δημητριάδης στην περιφέρεια, 7 δευτερόλεπτα για τους Μοβ. Θα το πάρει τελικά, δίνει αρκετό ύψος. Μπάλα στο σίδερο, μαζεύει Αναστασίου. Έχει την επιλογή του Μαρινάκη για να περάσει εκείνο στο κέντρο. Αναστασίου, έκανε το κόψιμο έτερος Αναστασίου. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Μαρινάκης έφτασε κοντά, το βάλε με την βοήθεια του ταμπλό. 41-43. Και πάλι στο τρίποντο η διαφορά. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια παραπάνω αντίδραση από τους Miami Heat. Για να μπορέσουν να κρατήσουν με ασφάλεια το προβάδισμα του Σιμό. Δημητριάδη ψάχνει επιλογές. Θα πάει μόνο στην προσπάθεια, θα το βάλει. 41-45. Παπαδόπουλος. Αναστασίου του δίνει ξανά. Θέλει να πλησιάσει, έχασε προς στιγμή την μπάλα. Έκανε πόδι. Έτσι κατοχή. Στρέφηκε πάλι στους Μπίχτερς. Ζώδος τώρα στο παρκέ για τους Μουβ. Αντικαθιστά τον Χαΐτο. Γενόπουλος. Στέγεται λίγο πιο μπροστά από το των βολών. Ευστοχή. 41-47. Στο συν 6 οι Μπίχτερς, οι οποίοι αντιδρούν και πάλι καλά την ώρα που πλησίασαν απειλητικά. Η Miami Heat μπαίνει και βγαίνει εδώ μπάλα στην προσπάθεια του Αναστασίου. Έχει και δεύτερη, θα τη χάσει κι αυτή. Φίλτσις. Ωραία, θα ξεφύγει το φύγιο όμως η μπάλα. Μαρινάκης τη μάζεψε. Παπαδόπουλος έχει μείνει ανενόχλητος. Δεν θα το βάλει. Ακόμα ένα επιθετικό rebound, εκμεταλλεύεται ο ύψος του Αναστασίου. Ταγματάρχης με δύναμη, το χασε. Αλλά έχουμε τεχνική ποινή. Τον Γενόπουλο πλήρως έργαλε μια κραυγή εκεί. Για να αγχώσει τον ταγματάρχη την ώρα της εκτέλεσης. Το κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν έπρεπε να το έχει κάνει. Δίνει μια βολή τώρα στον αντίπαλό του. Για την βολή
Θα την βάλει ο Περνατάρχης. 42-47. Και επιστρέφει ο Κούρκουλος στο μάτς. Παίρνει την θέση του Ταγματάρχη. Μπαλά είναι και για τους Miami Heat. Με 14 επίθεση τώρα στην διάθεσή τους. Παπαδόπουλος από το πλάι. Δεν θα μπει. 6 και 40 ακόμα. Ζώτος χωρίς δεύτερη σκέψη θα το πάρει και θα το βάλει. 42-50. Ό,τι δεν έκανε ο Παπαδόπουλος νωρίτερα θα το κάνει τώρα ο Ζώτος με επιτυχία. Και παίρνει την ομάδα του στο σύν 8. Αναστασίου. Έγινε το κλέψιμο από τον Ζώτο. Δημητριάδης κατεβάζει αργά-αργά. Βίλτσις, Ζώτος. Και μπάλα τώρα στον Πολυχρονόπουλο. Βίλτσις, 7 δευτερόλεπτα ακόμα διαθέσιμα, δυσκολεύεται. Βρήκε συμπαίκτη όμως. Στο 1 δευτερόλεπτο προλάβε ο Δημητριάδης, ίσα ίσα κούμπησε Στεφάνη μπάλα. Και τώρα η Χιτ στην επίθεση με τον Μαρινάκη. Θα σταθεί στον αέρα, έπεσε κάπως σαν τσαλά. Του δώσε το χέρι εκεί ο Ζώτος. Και έχουμε βολές για τον παίκτη των Χιτς. Τώρα θα πάει στην γραμμή. Φαουλ νούμερο 3 ήταν αυτό για τους Μοβ. Χαμένη πρώτη. Ετοιμάζεται για την δεύτερη τώρα. Έξω και αυτή. Πίλτσις στην καλύτερη θέση. Καταραπώ στο αμυντικό rebound. Ζώτος. Πιέζεται ψηλά από τον Μαρινάκη ο Πολυχρονόπουλος. Τον έχει πάλι στην πλάτη του. Πήρε ο Ζώτος, δίστασε να σηκωθεί. Υπάρχει φάουλ τώρα από τον Αναστασίου. Είναι το δεύτερο για τους γηπεδούχους. 2-3 πλέον τα ομαδικά. Πίλτσις έχασε για λίγο την ισορροπία του. Κατά την αντίπαλη ρακέτα θα στοχίσει ο Βιαννόπουλος. Παπαδόπουλος πέρασε το κέντρο. Συνεχίζει μόνος του και κερδίζει τελικά το φάουλ από τον Πολυχρονόπουλο. Μετά από μια μικρή στιγμή που υπήρξε στο παιχνίδι. Έγινε το λάθος από τον Αναστασίου. 42-50 υπερθυμίζω το σκορ. Στο σύν 8 βρίσκονται οι Brazzers Pictures, οι οποίοι κρατούν το προβάδισμά τους. Πίλτσις από τα αριστερά. 42-52. Διαφορά και πάλι στους 10. Παδόπουλος. Γύρω Αναστασίου. Βρήκε τον Γιώργο. Βλέπει αυτός τις επιλογές του. 14 λεπτά στο ρολόι. Και πάλι Γιώργος Αναστασίου από κοντά. Δεν θα μπορέσει. Και γραπώνει για την μπάλα ο Πίλτσης. Δημητριάδης. Χρονόπουλος. Για τεχνική ποινή. Τώρα στον Αναστασίου. Και έχουμε και time out. Στη γραμμή τώρα ο Ζώτος θα εκτελέσει σύμφα την βολή της τεχνικής ποινής. 42-53. Ζώτος
1,5 παίκτη. Μπαλά κατέληξε εκτός. Κατοχή είναι για τους Heat τελικά. Συνδυχάμε Αναστασίου. Βρήκε χώρο. Δεν τον εκμεταλλεύτηκε ο ίδιος μαζί το rebound από το δικό του αστοχο σουτ. Ψηλότερα εκεί ο Αναστασίου. Πάνει και λες και θα καρφώσει. 44-53. Μητριάδης πίεση τώρα από τους κυπεδούχους. 3-55 στο ρολόι. Πιλτσής. Ο Μητριάδης θα το πάρει τελικά υπό πίεση. Ανεβάζει γρήγορα ο Αναστασίου, θα γίνει το κλέψιμο από τον Πολυχρονόπουλο. Ανεβάζει τα κίτα αυτός, σε φεύγει, έχουμε αντιαθλητικό φαουλ από τον Παπαδόπουλο. Παρατετάμενο το τραβηγμά του. Μια εξέλιξη που σίγουρα δεν βολεύει καθόλου τους γηπεδούχους. Με συγχωρείτε, 44-54. Ετοιμάζεται για την δεύτερη βολή τώρα. Πολυχρονόπουλος θα την βάλει και αυτή. 44-55. Μαρινάκης επέστρεψε. Ζώτος. Πολυχρονόπουλος με συγχωρείτε, Πίλτσης, και τώρα έχουμε νέο φάουλ. Συμπληρώνονται τα ομαδικά. Και έχουμε νέες βολές για τους ΜΟΒ. Έξω η πρώτη βολή. Δεύτερη, 44-56. Παπαδόπουλος. Θα συμπαλά στον Μαρινάκη. Στα στήπασα. Κουλός στον Αναστασίου από κοντά θα ευστοχίσει. 46-56. Φίλτσης. Μενόπουλος. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Δεν είναι καλή, βρήκε στο κάτω μέρος της μπασκέτας. Αναστασίου βρήκε τον Μαρινάκη. Το άφησε έξω. Παπαδόπουλος μια σκαστήπασε για τον Κούρκουλο και τώρα Μαρινάκης. Με φάουλ από τον Γενόπουλο. Παίρνει το μαδικό και για τους Μπίχτερς. Βολές για τον Μαρινάκη. Στοχή στην πρώτη. Θα μένει η δεύτερη, ο Κούρκουλος θα κερδίσει το θετικό rebound. Αναστασίου για τρεις. Εκτός στόχου. Καθαρίζει ο Δημητριάδης. Γενόπουλος. Μαρινάκης, Δημητριάδης και τώρα Πιλτσής. 2-25 για το τέλος. Αθήκα η κατοχή. Παπαδόπουλος τρέχουν 3 εναντίον 2. Πάσα πίσω από την πλάτη. Αλλά ο Κούρκουλος θα κάνει βήματα. Παραδέχεται και ο ίδιος. Και έχουμε αλλαγή για τους Heat. Ποιος θα περάσει το μάτς. Ο Βαντής, ο Βαντής μας χωρείτε. Δικαστά τον Κούρκουλο. Ο
Γιαννόπουλος πιέζεται ασφυκτικά. Γιαννόπουλος, πάλι πολύ χρονόπουλος και τώρα Πίλτσης. Πάνει και να ευνηδιάζεται και ο Δημητριάδης. Σε πάνω του ο Μαρινάκης. Ο Φέρικαρ που στέλνει καλή πίεση και ο Αναστασίου θα πετύχει το λέει από 49-56. Λάθος στην συνέχεια και νέο καλάθι από τον ίδιο. 51-57. Μέσα σε τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα βρήκε 4 πόντους ο Αναστασίου. Και έχουμε το 51-56, με συγχωρείτε, το 57. Και έχουμε και το time out της. Ανέφεραν η μοβ. Δημητριάδης προσπαθεί να προστατεύσει την μπάλα, ψάχνει και επιλογή. 1-40 για το τέλος, στο συν 5 οι Πίχτερς. Ζητήσω πολύ Χρονόπουλος. Να δούμε ποιος θα πάρει την εκτέλεση. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Αΐτος πρέπει να γυρίσει, θα το κάνει με επιτυχία και θα το βάλει κιόλας. 51-58. Ίσως να είναι και το καθοριστικό καλάθι αυτό του παιχνιδιού και έχουμε και time out για τους hits. Στην επαναφορά η hits 1-25 για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. 51-58 το σκορ πλέον. Αναστασίου του άφησαν την επιλογή για σου, θα το βάλει με τη βοήθεια του ταμπλό. 54-58. Αίτος. Κάει σταθερό. Ψάχνει επιλογή. Θα κάνει τελικά το λάθος. Κλείστηκε εκεί. Ασφυκτικά από δύο τρεις παίκτες των hits. Δεν απέφυγαν το λάθος τελικά οι Πίχτερς, οι οποίοι μπορούν να πλησιάσουν κι άλλο. Παδόπουλος. Ένα σουτ για τρεις πόντους. Όχι καλό και έρχεται με δύναμη ο Πολυχρονόπουλος να καθαρίσει. Δημητριάδης. Θα κοπεί με φάουλ από τον αντίπαλό του. Έτσι αμαρτυρίες από την πλευρά στον Χιτς. Έχουμε βολές. Βάλει την πρώτη, 54-59. Μέσα και η δεύτερη, 2-2, 54-60 με κρύο αίμα. Ο Δημητριάδης βάζει στο σύν 6 τους Πίχτερς. Μαρινάκης. Περνάει. Πάσα όμως δεν θα περάσει. Τώρα θα βρει τον Κούρκουλο με δεύτερη ευκαιρία, θα το βάλει και είναι 56-60. Πίεση συνεχίζεται από τους Χιτς, θα γίνει το λάθος. Γρήγορα και πάλι στην επίθεση άσπρη. Μαρινάκης. Ζήτησε ο Βαντής, αυτός θα εκτελέσει, όχι. Αναστασίου. Μαρινάκης, 16 δευτερόλεπτα ακόμα. Κούρκουλος, καθυστερούν κάπως οι γηπεδούχοι, έχει γίνει χαμηλά το φαουλ όπως λέει ο ρέφερι. Δεν μετράει έτσι το καλάθι. Να δούμε, έχουμε δύο βολές τελικά, ναι, αυτό έδειξαν οι διαιτητές. Κούρκουλος τώρα στη γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο βολές και όχι μία, δεν μέτρεψε το καλάθι που πέτυχε. Κακή η πρώτη. Λοκ.
κάνει και την δεύτερη. 0-2. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Κλέβουν ωστόσο οι Hits. Δεν έρχεται το καλάθι. Ναι, ευκαιρία. Βαντής, σούτ αυτός. 1 δευτερόλεπτο. Φινάλε στο μάτς. Δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω οι Miami Hits. Θα ιτηθούν από τους Blazers Brickters, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 56-60.